τον Ανδρέα Ναλμπάντη και τον Χρήστο Κιοφτετζή βράβευσε το μεσημέρι της Τρίτης ο Δήμος Καβάλας για τις διακρίσεις τους σε πανελλαδικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στο πρωτάθλημα της Microsoft Office Specialist. Είμαι ο Ανδρέας Ναλμπάντης και είμαι φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Πληροφορικής, τρίτο έτος. Συμμετείχα στο πρωτάθλημα της Microsoft Office Specialist φέτος, στο κατηγορία του Excel και πήρα την πρώτη θέση πανελληνίως. Και έπειτα στην παγκόσμια φάση, στην τελική φάση, πήρα την ένατη θέση, θέση παγκοσμίως. Σίγουρα χρησιμοποίησα γνώσεις που έχω αποκτήσει ανά τα έτη, αλλά η προετοιμασία διέκρισε μερικούς μήνες. Αλλά ναι, χρησιμοποίησα γνώσεις τις οποίες είχαν αποκτηθεί ανά τα χρόνια. Ναι, σκοπεύω κατά πάσα πιθανότητα να συμμετέχω και στον επόμενο, που θα γίνει τώρα την άνοιξη του επόμενου έτους. Και μετά βλέπουμε για τους επόμενους. Και τα δύο παιδιά έφεραν πολύ σημαντικές διακρίσεις, πανελλαδικά, πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια, κάνοντας την Καβάλα να ακούγεται μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Ονομάζομαι Κεφτετζής Χρήστος, είμαι μαθητής της 3ης Λυκείου, στο 5ο Λύκειο Καβάλας. Εγώ συμμετείχα το 2019 στο διαγωνισμό της Microsoft Office Specialist. Κατέλαβα και εγώ την πρώτη θέση πανελληνίως, την πρώτη στην Ευρώπη και την ένατη στην παγκόσμια κατάταξη. Εγώ ήταν η πρώτη χρονιά, δεν είχα προηγούμενες γνώσεις σε αυτό το επίπεδο στο Excel. Ήταν η πρώτη χρονιά εκείνη το 2019 που εξασκήθηκα πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ήταν λίγο μεγαλύτερη προετοιμασία από τη φετινή. Φέτος δεν θα συμμετάσχω στο 2022 το Μάιο, αλλά από την επόμενη χρονιά, από του χρόνου, το βλέπω πολύ σοβαρά. Είμαστε λίγους μήνες πριν τις πανελλαδικές. Να υποθέσουμε ότι στόχος σου είναι κάτι που να συσχετίζεται και με τα... Δεν έχω αποφασίσει σίγουρα ακόμη, αλλά είναι μία επιλογή και αυτή, ναι, η πληροφορική. Κατά πόσο οι διακρίσεις θα σε βοηθήσουν στην επαγγελματική σου αποκατάσταση? Νομίζω ότι αυτός ο τομέας των εφαρμογών, της διαχείρισης εφαρμογών, δεν έχει σχέση με τις σχολές πληροφορικής στην Ελλάδα, αν και δεν ξέρω απόλυτα το αντικείμενο. Αλλά εντάξει, σίγουρα συμβάλλουν όλα. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, περήφανοι θα λέει κανείς, γιατί παιδιά σαν και σένα και σαν τον συμμαθητή, παιδιά της Καβάλας, έχουν προερχόμενοι από ένα δημόσιο σχολείο, μας έχουν κάνει περήφανος με τις επιδόσεις τους και αυτό δείχνει ότι το δημόσιο σχολείο, όταν οι μαθητές θέλουν, οι καθηγητές συνεισφέρουν και οι γονείς υποστηρίζουν, μπορεί να επιτύχει πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε περήφανοι, συγχαρητήρια σας αξίζουν, ευχόμαστε καλή συνέχεια και ισανότερα. Είμαστε σίγουροι με τον αγώνα και την επιμονή που δείχνετε θα τα καταφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος και ιδιαίτερα συγκινημένος και ως αντιδήμαρχος παιδείας και πολιτισμού, αλλά και σαν εκπαιδευτικός. Ιδιαίτερα χαρούμενος όταν βλέπω τους μαθητές μας να προοδεύουν και να φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο. Θέλω εκ μέρους του Δήμου αλλά και γενικά ολόκληρης της πόλης να δώσω τα συγχαρητήρια και στους δύο για αυτή την τόσο τιμητική διάκριση που είχανε σε έναν διαγωνισμό που έγινε ανάμεσα σε πάρα πολλούς συναθλητές.